Γύρω από το θέμα του κορονοϊού, σχετικά με την κοίηση, προκύπτουν πολύ άριθμα ερωτήματα, αλλά θα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτο και κυρίαρχο ερώτημα των εγγύων είναι αν οι έγκυοι είναι σε υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από τον κορονοϊό. Εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη και είναι όχι. Δηλαδή, οι έγκυοι δεν είναι σε υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν και αυτό κάνει και αυτό τον ιό να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ιούς του αναπνευστικού. Ένα δεύτερο κυρίαρχο ερώτημα που προκύπτει είναι, ακόμα και αν νοσήσουν οι έγκυοι, τα συμπτώματα διαφέρουν από τις υπόλοιπες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας? Και εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη και είναι όχι, τα συμπτώματα δεν διαφέρουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια γυναίκα που είναι 28 χρονών, έγκυος και νοσεί από τον κορονοϊό, θα αναπτύξει την ίδια συμπτωματολογία με μια γυναίκα 28 χρονών που νοσεί από τον κορονοϊό και δεν είναι έγκυος. Τα συμπτώματα σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες που συνήθως δεν υπάρχει κάποια υποκείμενη παθολογία, κάποιο υποκείμενο νόσημα, είναι πολύ ήπια, έως και ασυμπτωματικές οι γυναίκες. Ενώ αν υπάρχουν συμπτώματα, αυτά είναι κυρίως ο πυρετός και ο βήχας. Αλλά συνήθως είναι πολύ ήπια, τόσο που διαλάχνουν της προσοχής των γυναικών. Ένα άλλο ερώτημα που ενδεχομένως αφορά τις εγγύους είναι πώς μπορεί να προληφθεί η μετάδοση. Και εδώ η απάντηση είναι ότι μέτρα ατομικής προστασίας και ατομικής υγιεινής, ό,τι δηλαδή ισχύει για το γενικό πληθυσμό, τήρηση των αποστάσεων, 2 μέτρα είναι ενδεδειγμένη απόσταση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και χρήση αντισηπτικών. Από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για πιο μευτικά θέματα, ένα ερώτημα των γυναικών είναι αν αλλάζει κάτι στον τακτικό προγεννητικό έλεγχο των εγγύων, δηλαδή τι γίνεται με τα ραντεβού τους στο γιατρό. Μπορείς να μεταφέρεις λίγο εσύ, Βαγγέλη, το ερώτημα. Γιατρέ, παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν σας ακούω. Συνεχίστε, παρακαλώ, γιατρέ. Εδώ η απάντηση είναι ότι όλα εξαρτώνται από τα συμπτώματα. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, μία κοίηση, μία γυναίκα που είναι σε κοίηση χαμηλού κινδύνου, που συνήθως, όπως σας ανέφερα, είναι ασυμπτωματική, μένει στο σπίτι της για 14 μέρες ή μέχρι να υφεχθούν τα συμπτώματα, είναι σε τακτική επικοινωνία με τον θεράπων ιατρό, με τον θεράπων μευτήρα γυναικολόγο και αναλόγως της πιθανής συμπτωματολογίας που αναπτύσσει γίνονται και ανάλογες ενέργειες. Mm. Από την άλλη, όσον αφορά τις κοιήσεις υψηλού κινδύνου, δηλαδή τις κοιήσεις όπου υπάρχει μια παθολογία της μητέρας ή του εμβρίου, για παράδειγμα η υπερτασική νόσος της κοίησης είναι μια κοίηση υψηλού κινδύνου, σε αυτές τις περιπτώσεις οι έγκυοι καλό είναι να νοσηλεύονται σε κάποιο τριτοβάθμιο ή τεταρτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα για να έχουν πιο εντατική παρακολούθηση τόσο οι ίδιες αλλά και το έμβριό τους. Γιατί είναι πιο επιρρεπείς στις επιπλοκές της κοίησης. Και επειδή μιλάμε για επιπλοκές, ένα άλλο κυρίαρχο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις της νόσου στην έκβαση της κοίησης. Αν υπάρχει κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο έμβριο, ναι, και αν είναι υποχρεωτική κυταρική τομή, νομίζω απασχολούν πολλές γυναίκες αυτά τα ερωτήματα. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το τέλος, ότι η κεσαρική τομή με τα υπάρχοντα δεδομένα, γιατί καθημερινά η γνώση σχετικά με τον COVID και την μευτική αλλάζει, δηλαδή αύριο μπορεί η γνώση μας να είναι διαφορετική και οι οδηγίες να είναι διαφορετικές. Στην παρούσα φάση όμως γνωρίζουμε ότι η κεσαρική τομή δεν είναι υποχρεωτική. Δεν έχει αποδειχθεί κανένα περιστατικό κάθετης μετάδοσης από τη μητέρα στο έμβριο ή κατά τον τοκετό. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά στη Διεθνή Βιβλιογραφία, οπότε δεν προτείνεται η κεσαρική για τις περιπτώσεις λίμωξης από τον κορονοϊό. Ενώ σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου στην έκβαση της κοίησης, η μόνη που έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί είναι η προωρότητα. Δηλαδή, οι γυναίκες, οι έγκυοι που νοσούν από τον κορονοϊό, φαίνεται ότι 1 στις 5 γεννά πρόωρα. Και αυτό θα έπρεπε να επαγρυπνήσει τόσο εμάς, τους μευτήρες γυναικολόγους, όσο και τις ίδιες τις γυναίκες να το έχουν κατά νου, ώστε σε περίπτωση που νιώσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, όπως είναι οι συσπάσεις ή πόνος, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους. Γιατρέ, είναι στοιχεία στατιστικά τα οποία προέκυψαν σε διάστημα μόλις 3 μηνών. Δεν είχατε πολύ χρόνο οι γιατροί για να αποκτήσετε ένα γνωστικό αντικείμενο για την επιρροή του κορονοϊού στις εγγύους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η πλειοψηφία των δεδομένων είναι από εγγύους στην Κίνα, όπου τα πρώτα δεδομένα για εγγύους ξεκινούν από τον Ιανουάριο του 2020. Η μεγαλύτερη μελέτη που υπάρχει μέχρι στιγμής αφορά ένα δείγμα 500 εγγύων, οπότε γενικότερα για την ιατρική θεωρείται μικρό το δείγμα για να εξάγουμε επαρκή συμπεράσματα. Μάλιστα. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο η παρούσα γνώση στη μευτική. Κατέρινα, κάτι μπορώ να κάνω μια ερώτηση, με ακούτε, κύριε Τσακυρίδη? Ακούω. Η λήψη φαρμάκων κατά τη διάρκεια της κοίησης είναι απαγορευτική. Όταν νοσήσει λοιπόν μία γυναίκα από τον κορονοϊό, ποια θεραπεία ακολουθείτε? Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, και ξέρω ότι δουλεύετε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα,
και έχετε αναπτύξει πάρα πολύ την σκέψη σας γενικότερα. Τι θα κάνει λοιπόν? Υπάρχουν συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία επιτρέπονται στην κοίηση, σκευάσματα φαρμάκων, αναλόγως των συμπτωμάτων. Υπάρχει ένα debate τις τελευταίες μέρες σχετικά με τη χρήση της χλωροκίνης, της υδροξυχλωροκίνης, η οποία δεν αντενδείκνεται στην κοίηση ούτως ή άλλως. Και μεγάλες μελέτες λαμβάνουν χώρα στην Αμερική, που αφορούν τη ρεμδεσιβίρ, ένα νέο φάρμακο αντιϊκό, και την επίδραση που μπορεί να έχει αυτό στην κοίηση. Παρ' όλα αυτά, τα πρόδρομα δεδομένα δείχνουν ότι χορηγείται αζιθρομικίνη, υδροξυχλωροκίνη ή κάποιο άλλο φάρμακο, αλλά όλα είναι σε πειραματικό στάδιο και αυτό που γίνεται στην παρούσα φάση είναι απλά θεραπεία των συμπτωμάτων, όπως γίνεται νομίζω και με το γενικό πληθυσμό. Ναι, δεν ξέρουμε αν επηρεάζεται το έμβριο, γιατρέ. Δυστυχώς, τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δεν μπορούμε να βγάλουμε επαρκή συμπεράσματα για το αν επηρεάζεται το έμβριο από τη χρήση αυτών των φαρμάκων. Σαφές. Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση και για την παρουσία στο δελτίο μας. Ήσασταν πλήρως κατατοπιστικός.